μία αναφορά στη μεγάλη εικόνα. Τις ημέρες, αυτές τις ημέρες σήμερα που εδώ πέρα θα σας υποδέχθει με τον ανταγωνιστό στο Ηράκλειο, είναι η δεύτερη μέρα συζήτησης του Πρωθυπουργού του Δημού για το 2020. Μετά από την ευκαιρία να δω αναλυτικά την κυριαρχία, αλλά κρατήστε μόνο ένα νούμερο το οποίο αναφέρθηκε από τον κ. Παπανάση, το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2019, 5,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 3 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια, τώρα 14,2 εκατομμύρια. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί ουσιαστικά και μια μετατροπή του δουλειού των αξιωματικών τη χώρα, από παραγωγικέ επενδύσει, από επενδύσει υψηλή προσεκτικότητα σε αυτό το τρίτο μήνα, που μάθει και την χειροτεχνία. Χειροτεχνία συνολικά και τα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να χάνονται στον χρόνο, αλλά πρέπει να τα κρατήσουμε ζωντανά, είναι ένας τεράστιος άγιος τουριστικού κύκλους. Ένας τρόπος να κρατήσουμε κόσμο στην περιφέρεια. Απερίφραστα, ο κύριος Περιφερειάρχης έχει καταφέρει, δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει, αλλά είναι πρότυπο. Δηλαδή για όλους εμάς, εμείς είμαστε στη δεύτερη θητεία μας, εδώ διανύει η τέταρτη με ποσοστά το οποίο ξεπερνούμε το 80%, αλλά αυτό έχει ξεχωριστή σημασία γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ καλοδοχούντα συνεργασία με τον κοινό σε όλη την Κρήτη και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες περιφέρειες. Δεν θέλω να ξαναπώ και να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν από τους συμβουλίες. Βλέπετε όμως ότι είμαστε εδώ για αρκετές ώρες με σημαντικό κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο πρόκειται να κάνουμε μια εκδήλωση επικοινωνίας, αν θέλαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε σε 20 λεπτά και να φέρουμε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε. Να ακούσουμε κυρίως τους δημάρχους. Γιατί αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι τα μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας και τα έργα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά τελικά για κάθε Δήμο, ειδικά για τους ορεινούς Δήμους, το μικρό τοπικό πρόβλημα για τον Δήμο μπορεί να είναι απολύτως κρίση. Θέλω να το καταλάβουμε, θέλω να το καταλαβαίνουμε και κατά πρώτη φορά θέλω να το επιλύσουμε. Γι' αυτό κάνουμε όλη την διαδικασία, λοιπόν, εγώ ίδιος, αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης και ένα εξάλλου ιδιαίτερα τώρα που περνάμε στον Ιδιώτη. Εκπροσωπώντας την Προεδρία της Ακαδημίας, έχει αναλάβει όλο αυτόν τον συντονισμό μεταξύ όλων των δημιουργείων και της αυτοδιοίκησης δεύτερου και πρώτου πάντων. Έρχομαι τώρα εντάξει σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Και επιτρέψτε μου ως κριτικός να αναλογιστώ γιατί γνωρίζω καλά τον τόπο μου και απολώς ότι θυμάμαι τον εαυτό μου από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Αναρωτιέμαι τελικά τι σημαντικό και μεγάλο είχε γίνει στην Κρήτη όλα αυτά τα τέλη. Μέχρι να έρθει αυτή η κυβέρνηση και να συμπεριφέρει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι την απάντηση τη γνωρίζετε καλύτερα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν πράγματα στην Κρήτη, αλλά έργα εθνικής εμβέλειας προεκλογικού δισεκατομμυρίων για πρώτη φορά το ομολογήθηκαν και ειδοποιούνται από αυτή την ίδια μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον τόπο μας, αρκεί να αφήσουμε πίσω μας κάποιες κακές συνήθειες του παρελθόντος και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον τόπο μας, όπως και η ανάπτυξη της ενδοχώρας είναι σε μεγάλο βαθμό συμβαθμένη και με το μέλλον της ανάπτυξης της τουριστικής τουρισμού. Και μάλιστα συζητάμε και την επέκταση της τουριστικής περιοδικής, κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι επιστρέψεις που θα ακούνε δεν θα μας ζητήσουν μόνο τον ίδιο την θάλασσα και την παραλία. Αν θέλουν να ακούνε στην Κρήτη τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, πρωτίστως εκδηλωθούν προς την Ευρώπη. Και στα βουνά μας και στα χωριά μας και στους διεθνούς μας. Και εκεί παρουσιάζονται μεγάλες νέες ευκαιρίες σε συνδυασμό με την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η κυρία Μπερόε, το οποίο μετά από αρκετές διαδικασίες είναι πια όριμο να ξεκινήσει. Να θυμίσω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί μόνο μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας αλλά και όλα τα κέντρα υγείας, τα οποία ανακατασκευάζονται σε όλη την περιφέρεια ενός Δήμου. Να αναφερθώ ξεχωριστά στα θέματα του πρωτοβουλίου του Ταμείου. Να θυμίσω ότι είμαστε στο Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο συνήθως είναι ο μήνας όπου ξεκινούν οι δυναμικές διεκδικήσεις του πρωτοβουλίου του Ταμείου. Είναι μια παράδοση στην χώρα αυτή. Λοιπόν, για να προλάβω τις εξελίξεις, θέλω να θυμίσω ότι πέρυσι
όταν δέχτηκα παραπάνω από μια φορά τους εκπροσώπους των αγροτών ειδικών διαδήλωνα, είχαν δύο βασικά αιτήματα. Τα δύο αιτήματα, δύο συνένα, ήταν τα δύο αιτήματα, ήταν η μονιμοποίηση της επιστροφής του υπουργού κατανάλωσης, θεσμοποιήθηκε και επιστρέφεται με τρόπο που συζητήσαμε με τους ίδιους τους τότες, και το δεύτερο, το φθηνό ρεύμα, το οποίο εμείς το κάναμε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και επειδή οι αγρότες δεν το είχαν υποβιβάλει καλά, τους δώσαμε εμείς. Τελικά, υποχρεωτικά στο χαμηλό τιμολόγιο, για να μπορεί να υπάρχει μια ορατότητα και μια προβλεψιμότητα στο πρωτοκόστο του ρεύματος. Τα λέω αυτά εν ώψη αυτών που μπορεί να πρέπει να ξανασυζητήσουμε από τον επόμενο χρόνο. Βέβαια, η Κρήτη έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κύριε Δήμαρχε, η ανάπτυξη των νοσοκομείων και ειδικά του οδηγού. Το έχεις, κύριε Δημάρχη, και νομίζω ότι είναι, και όπως είπε, το πιο έργο αυτή τη στιγμή από τα έργα του Υπουργείου, που θα συμμετοχωρηθεί άμεσα και θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι κρίσιμο έργο συνολικά για το ρεύμα. Να πω δύο κουβέντες για ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό αφορά την οργάνωση του χώρου, τα τοπικά προγραμματικά σχέδια. Η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι απίστευτη συνθετότητα. Γι' αυτό πρώτη φορά ακόμα την οργανώσει τον χώρο συνολικά στην οργάνωση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ το τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα προκυρώσει στην Κρήτη ένα τίμημα από μια άναρχη ανάπτυξη. Λοιπόν, θέλουμε ανάπτυξη, αλλά αυτό πρέπει να γίνει οργανωμένα και κατατοπικά προοδευτικά σχέδια. Στέκομαι ιδιαίτερα στις εκτάσεις λοιπόν. Έχουμε ζητήματα με αποφάσεις που προσαρμοζόμαστε, αλλά είναι δεδομένο ότι ο πιο λογικός τρόπος για να δομήσεις σήμερα δεν είναι να πηγαίνεις οπουδήποτε, γιατί είναι στο εκτός πεδίου, εκτός πεδίου δόμησης, έχουμε το περιοδικό δραστήριο, και να επεκτείνουμε οργανωμένες τους πληθυσμούς, εκ' οποίους έχουμε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, θέλει να κινηθεί και το σπάει η ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης, την μικρή και τη μεγάλη κοινωνική τεράστια σημασία όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά στον τρόπο την ενστάτεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα. Είναι αυτά τα έργα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Και στην κοινωνική χώρα θα ξεχνάμε να αναγνωρίσουμε τη σημασία του. Και βέβαια εδώ μια κουβέντα μόνο για τα μεγάλα αμπελτικά έργα. Άλλη είναι έργο, έργα τα οποία ακούγαμε δεκαετίες, θα πω έργα εθνικής σημασίας. Τα οποία για πρώτη φορά έχουν μπει σε ένα δρόμο. Από το Ταστρονίκη, τα Βραμιανά, η ειδική αναφορά θα κάνω στο πλατή. Το πλατή είναι μηματικό έργο για το ρεύμα και για τα σπά. Είναι ένα έργο το οποίο θέλει 5 χρόνια να γίνει. Ξέρετε αυτά τα έργα πολλές φορές άλλοι τα σχεδιάζουν, άλλοι τα δημοκρατούν, άλλοι το ιδιοποιούν. Μπορεί να τα εκκοινιάσουν όμως μια μεγάλη παρακαταστή. Και τα μεγάλα, και μην ξέρω τι είναι αυτό το να προσφοράσω όλο αυτό το οποίο είπε, το νερό σε μια εποχή κλιματικής κρίσης πρέπει να το φροντίζουμε και το 85% του νερού πηγαίνει στην άνοιξη και μόλις το 14% 12% πηγαίνει ουσιαστικά στην ίδρυση, άρα η μεγάλη μας ελπίδα πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση του αντεθνικού μας. Δηλαδή, κάνουμε μια συνολική μελέτη για την Κρήτη για να μπορούμε να δούμε ποια επιπρόσθετα έργα μπορούμε να φτιαχτούμε και βέβαια σε συνδυασμό με όλα τα σχέδια διαχείρισης των μεγαλών απορροής και τα σχέδια διαχείρισης ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, θα μπορούμε να έχουμε πια έναν συνολικό σχεδιασμό για ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι το πρόβλημα μπροστά μας πολλά έργα και πέρα. Όπως έτσι, η Κρήτη, ειδικά η Δημοκρατία, δεν θέλετε νερό. Το ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τα διαχειριστούμε με τον σωστό τρόπο και αυτό το οποίο μπορεί να θεωρούσαμε δεδομένο. Πάντα θα έχουμε χιόνια στα παιδιά μας, θα είναι λιγότερο δεδομένο σήμερα ότι θα έχουμε χιόνια, αλλά δεν θα μπορούμε πια να είμαστε τόσο σίγουροι όσο ήμασταν στο παρελθόν. Και εδώ το έτσι στο Καστέλι θα είναι το 2027, το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα, μαζί με το μετρό της Φεδεράλη 4, αλλά σε έκταση σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα. Θα στηθήσει πολύ πιο ακριβά από αυτό το οποίο περιμέναμε, γιατί το ίδιο ο υλικός. Αφενός, γιατί αποφασίσαμε να το κάνουμε πιο μεγάλο και σωστά πιστεύω.
συνδυάζουμε ένα αεροδρόμιο για τα επόμενα 50 χρόνια, όχι για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά γιατί υποστέθηκαν και αναγκαίες δικαιολογημένες όσον αφορά την πρόσβαση, την προστασία πολιτιστικών θησαυρών που βρέθηκαν. Όλα αυτά όμως κοστίζουν. Και προφανώς εμείς προχωράμε στην εξέταση αυτών των χώρων για να αποκτήσει η Κρήτη συνολικά το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου όταν αυτό το παρόν θα έχει ολοκληρωθεί το 2027. Όμως, επιτρέψτε μου να κάνω και μια έκκληση. Ό,τι και αν κάνει το κράτος, δεν γίνεται να χάνουμε άνθρωποι, νέα παιδιά, παραδείγματος χάρη από κράνη, γενναρικές καθώσεις και δεν μπορούμε να κράμασουν. Για τον Θεό. Δεν είναι ζήτημα τιμωρητικό. Δεν είναι ζήτημα να αξίσουμε το πρόστιμο ή να πάρουμε το μηχανάκι. Δεν γίνεται αυτό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξεφεύγει στα στατιστικά από το μέσο όρο της Ευρώπης από τις κρανιοκεφαλικές καθώσεις που αφορούν τα δίκυκλα και αφορούν το ότι δεν φοράμε κράνος έτσι που πρέπει να φοράμε. Κάνω δηλαδή μια έκκληση. Η έκκληση της Αγγλίας εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει στην όπτιμα όρο, ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, που έχουμε μια στάση να είμαστε πιο ακτίβες. Και αφορά ιδιαίτερα, κοιτάω τους συμμάχους, αφορά ιδιαίτερα και τον κορυφό και τον τρόπο τον οποίο ειδικά στα δίκτυα, στους μικρούς τόπους. Παίρνουν μικρά παιδιά, αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανάκια. Βάλτε πλάτη, παρακαλώ, για το Θεό. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εδώ μόνοι μας ως κεντρική εξουσία. Με μεγάλη προσπάθεια, να μην έργα, με τεράστια κατανάλωση ενέργειας για να εξασφαλιστούν οι πόροι, γιατί στο πάνω σε χρειάζονται πόρους, μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, καταφέραμε στους αλήθεια σχεδόν 900 εκατομμύρια. Για άρθρα και εντάσεις που σχετίζονται με την Κρήτη. Τα οποία ανάκαμψης δεν κάπως έγινε. Κάποιος το διαπραγματεύτηκε και κάποιος αποφάσισε να καταλύνει αυτούς τους πόρους στην Κρήτη για σύγκριση. Και την Κρήτη πράγματι, ενώ από τη μία έχει μία εντυπωσιακή ανάπτυξη και δυναμική, είναι η τρίτη περιφέρεια, να το πούμε αυτό σε αναγωνιστικότητα από τις 13 περιφέρειες, που μετά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν εκπροβεί πίσω σε κρίσιμα έργα κοσμών. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το έργο, μιλήσει πολλές φορές για το πόλεμο, το λοιπό άξονα. Κανένα έργο από το οποίο διαχειριστήκαμε τον ίδιο στον Υπουργείο Οικονομών δεν είχε και δεν έχει συμπεριφορά του πόλεμου. Έχουμε όμως πια όχι απλά ορατότητα, αλλά έχουμε ανοιχτά υποτάξει τα κομμάτια του ΠΟΑ, τα οποία κινούνται μεταξύ της Χερσονήσου και του Ελληνικού λαού. Είμαστε έτοιμοι τους πρώτους τρεις μήνες να υπογράψουμε επιτέλους και τη σύμβαση για το κύριο κομμάτι του ΠΟΑ, που αφορά τα Χανιά, με τη χρυσότητη σύνδεση Χανίων μεταξύ Χερσονήσου, με έναν ορίζοντα υλοποίησης σημαντικό. Αλλά μιλάμε για ένα έργο πολύ μεγάλη τεχνική συμβουλή και φυσικά πάρα πολύ μεγάλο κόστο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη κατά αναλογία αποδοχά μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό από όλε τι περιφέρειε, ω προ του δημόσιου και ευρωπαϊκού χώρου. Όχι γιατί έχω κάποια προσεκτικό το να βοηθήσω τον τόπο μου, αλλά γιατί πραγματικά το άξιζε επειδή είχε μείνει τόσο πίσω. Ευθύνε κάποιων δεν θέλω να αναπρέψω. Άρα πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έργο. Και θέλω να κάνω μια ειδική. Επιτρέψτε μου εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο κάθε φορά με συγκλονίζει στα ζητήματα της τοπικής ασφάλειας. Εμείς θα κοιτάξουμε μέσα με την υπογραφή της σύμβασης στο κομμάτι το οποίο αφορά ουσιαστικά τα Χανιά με την Χερσόνησο, αλλά σε επέκταση μέχρι την Λίζαμο, να κάνουμε άμεση παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον παλιό και κατηγορημένο δρόμο όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.